Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιστραφεί το 50% των τριών πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός μίλησε για τις πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση να έχει καταθέσει έτοιμα στους δανειστές να χαρίσει το 50% των τριών κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που είχε εγκριθεί, συγγνώμη κύριε Αυτιά, δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που είχε εγκριθεί να πάρει επιστρεπτέα προκαταβολή και δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Έχουν εκταμιευθεί το σύνολο των χρημάτων και μάλιστα ενώ είχαμε προϋπολογίσει επιστρεπτέα προκαταβολή 4 στην αρχή 1,3 δισεκατομμύρια, τελικώς δώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια. Έτσι σχεδόν το διπλάσιο. Μάλιστα. Άρα όλες οι επιχείρησεις που δικαιούν το επιστρεπτέα και κάνουν αίτηση την έχουν ήδη λάβει. Και θα ξεκινήσουμε μετά για την 5 τον Ιανουάριο με τον τζίρο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. Πώς θα πέσει η πανδημία. Λοιπόν, το πρόβλημα της οικονομίας τώρα το χειρίζεται η κυβέρνηση, σας είπα, με υπευθυνότητα. Έχουμε οπλιστεί με χρήματα, είμαστε έτοιμοι για να αντέξουμε και τους επόμενους μήνες αν χρειαστεί lockdown. Ναι. Να κάνουμε τα εμβόλια μας, να σώσουμε την τουριστική περίοδο του 2021 και να γυρίσει η χώρα μας από τη μεγάλη ύφεση σε ανάπτυξη και όλα θα πάνε καλά. Στο μεταξύ, το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς αναγεωγραφική περιοχή ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα μετά τις 7 Ιανουαρίου εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν και οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι περιφέρειες που ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν το λιανικό εμπόριο μετά τις 7 Ιανουαρίου είναι η Κρήτη, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, η Εύβοια και η Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Αττική το άνοιγμα θα γίνει αναπεριοχές. Το ίδιο ισχύει και για τη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπουμε βέβαια να υπάρχει μια κινητικότητα. Θα μπορούσε να ήταν εντελώς νεκρή η αγορά. Σωστά. Υπάρχει μια κινητικότητα. Αν αποδεχτούμε και τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο και ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι ένα 30-40% του τζίρου σε σχέση με πέρυσι έχει γίνει αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια δεν είναι αρκετό. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή παιδεύονται οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, παιδεύονται με αρκετές ώρες να παραμένουν στα καταστήματά τους, με ένα σύστημα το οποίο είναι δυσλειτουργικό, δεν είναι εύκολο, πολλές φορές δεν είναι κατανοητό. Αλλά παρόλα αυτά, θα συμφωνήσουμε ότι ναι, μεν γίνεται μια προσπάθεια, δεν είναι η προσπάθεια που θέλουμε για να είναι ανοιχτή η αγορά, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, αλλά σεβόμενοι τα ιατρικά δεδομένα, σεβόμενοι αυτά τα οποία ανακοινώνουν οι ειδικοί, ότι η έξαρση και ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, θα πρέπει πραγματικά να είμαστε όλοι μας πολύ συνεπείς. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι αν θα κάναμε σήμερα μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, η εικόνα πραγματικά είναι αποκαρδιωτική, με την έννοια ότι κόσμος, τοντάδες, να μην πω χιλιάδες, από εδώ και από εκεί, θεωρητικά είμαστε σε lockdown, αλλά κανείς δεν σέβεται πολλές φορές ούτε και τα ίδια τα μέτρα και τις αποστάσεις ασφάλειας.